αυξανόμενος αριθμός ασθενών που έχουν ανάγκη να πραγματοποιήσουν αρθροπλαστική και να επιστρέψουν γρήγορα σε αυξημένη δραστηριότητα έχει οδηγήσει στην ανέβρεση νέων μεθόδων και τεχνικών. Το μειωμένο χρονικό διάστημα μεταξύ επέμβασης και επιστροφής στην πλήρη δραστηριότητα στόχο έχει να μειώσει το χειρουργικό στρες πάνω στον ασθενή. Μείνετε στην εκπομπή μας για να μάθετε όλες τις νεότερες εξελίξεις στη σύγχρονη μερική αρθροπλαστική. Συχνά η οστεοαρθρίτιδα εντοπίζεται σε ένα σημείο μόνο της άρθρωσης του γόνατος, αφήνοντας ουσιαστικά άλλες υγιείς πλευρές της άρθρωσης αυτής να υποφέρουν και ο ασθενής να αναζητά μία λύση η οποία θα του δώσει πίσω την ποιότητα ζωής. Μέχρι πρότινος όμως, η τεχνική εκείνη η οποία εφαρμοζόταν ήταν η ολική αρθροπλαστική. Έτσι λοιπόν θυσιάζαμε τις υγιείς πλευρές μιας άρθρωσης. Αυτό μέχρι σήμερα. Γιατί τα δεδομένα πλέον έρχονται να αλλάξουν και έχουμε μία σύγχρονη τεχνική η οποία μπορεί να προσφέρει ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα. Ο λόγος για την μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Για το θέμα λοιπόν αυτό, κοντά μας έχουμε τον δόκτωρα Παναγιώτη Νταγιόπουλο, χειρουργό ορθοπαιδικό. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πολύ σωστά τα είπατε, η οστεοαρθρίτιδα είναι μία νόσος εκφυλιστική, δηλαδή μία αρρώστια γύρανσης του οργανισμού και γύρανσης ειδικά του αρθρικού χόνδρου. Ο αρθρικός χόνδρος είναι αυτός ο προστατευτικός σοβάς, είναι αυτός το προστατευτικό κάλυμα του οστού, το οποίο είναι σκληρό, είναι ανθεκτικό, αλλά για διάφορους λόγους που μπορούμε να εξηγήσουμε, με τον καιρό γερνάει και κάνει τριβή, κάνει κάποιες τρύπες οι οποίες προκαλούν εν τέλει πόνο. Άρα λοιπόν στην επιφάνεια του γόνατος ή οποιαδήποτε άρθρωση υπάρχει αυτή η προστατευτική μεμβράνη, να το πούμε έτσι, πάνω στην άρθρωση. Αυτή λοιπόν η ζημία που μπορεί να αποκληθεί πάνω σε ένα σημείο της άρθρωσης, τι συνέπειες μπορεί να έχει για ένα ασθενή? Η απώλεια του προστατευτικού αυτού χονδρίου γίνεται καταρχήν σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε κατάγματα, σε επεμβάσεις, σε παχυσάρκους, σε ασθενείς που έχουν, ξέρουμε πλέον, ένα ορμονολογικό, ορμονικά προβλήματα ή και σε ασθενείς λεπτούς και πιο νέους που υπάρχει μια γενετική επιβάρυνση. Τι γίνεται για κάποιον από αυτούς τους λόγους, απολαίνεται ο χόνδρος και ο ασθενής χάνει την προστατευτική του αυτή δύναμη που του δίνει αυτό το κάλυμα του χόνδρου. Και πάμε λοιπόν να τα βλέπουμε και όλα αυτά που περιγράφουμε. Εδώ λοιπόν είναι η άρθρωση του γόνατος. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η επιγονατίδα, σωστά? Το βλέπουμε αν το μυριαίο. Αν μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε το μυριαίο, πάνω κόκαλο, το κάτω κόκαλο είναι κρίμα και μπροστά είναι η επιγονατίδα. Οι τένοντες σχηματίζουν αυτό που λέμε τα τρία διαμερίσματα του γόνατος, την άρθρωση του γόνατος. Αυτό το άσπρο πράγμα, το επικάλυμα, είναι ο προστατευτικός αυτός χόνδρος, ο οποίος είναι μεν σκληρός, αλλά δεν είναι αθάνατος και ευθύρεται ανάλογα με τη ζωή και τα κιλά και τις δραστηριότητες του ασθενούς, αργά ή γρήγορα. Όταν αυτό πλέον φθαρεί, απαιτούνται λύσεις. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε? Είναι κάτι που προκύπτει μόνο από την κακή χρήση του γόνατος ή από κάποιο τραυματισμό, ή είναι επίσης και κάτι το οποίο οφείλεται σε γενετικά αίτια? Ακριβώς. Όπως για παράδειγμα να μην υπάρχει χόνδρος καν σε μια άρθρωση. Ακριβώς. Είναι τρεις οι κύριοι λόγοι που φθήρεται ένας χόνδρος. Η παχυσαρκία, το μεγάλο βάρος, δηλαδή αυτό το γόνατο σηκώνει περισσότερα κιλά. Προηγούμενοι τραυματισμοί, η χειρουργία, μία αφαίρεση, ολική αφαίρεση ενός μηνίσκου που γινόταν παλιά, ένα πόδι που δεν έχει χιαστό και έχει αστάθεια και τρίβεται, θα πάει πιο γρήγορα στην καταστροφή. Και σίγουρα πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες πέρα από τη βούλησή μας, πέρα από τον έλεγχό μας, που είναι οι γενετικοί παράγοντες. Γι' αυτό και βλέπουμε ασθενείς σχετικά νέους ή σχετικά λεπτούς, χωρίς προηγούμενα χειρουργία, μία τυπική ηλικιωμένη 75άρα κυρία που είναι λεπτή, να κάνει αρθρίτιδα. Αυτή η γυναίκα στο αίτιο είναι στο DNA της και στις ορμόνες της. Μάλιστα. Τα συμπτώματα όμως τα οποία παρουσιάζει μια οστεοαρθρίτιδα, πώς ακριβώς εξελίσσονται, πώς εκφράζονται, πώς εκδηλώνονται? Είναι δύο ειδών χοντρά, να πούμε, οι ασθενείς κατηγορίες. Είναι οι ασθενείς αυτοί εκείνοι που πονάνε και έχουν διαφόρου βαθμού πόνου. Και είναι και ασθενείς εκείνοι οι οποίοι χάνουν κίνηση στο γόνατό τους. Το γόνατό τους δεν τεντώνει, δεν κλείνει, στραβώνει. Έχουμε διαταραχές του άξονα,
Έχουμε δηλαδή ασθενείς που είτε πονάνε, είτε το πόδι τους στραβώνει και δεν κινείται καλά. Και αυτοί δεν πονάνε και είναι μια ύπουλη εμφάνιση της αρθρίτιδας. Πρέπει να βλέπουν αν έχουν κάποια ασυμμετρία στο πόδι, γιατί δημιουργείται μια ανάγκη για μια πιο απαιτητική και πιο δύσκολη επέμβαση. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να δημιουργηθεί και από ρευματοειδή αίτια, δηλαδή ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει αρθρίτιδα, θα μας επηρεάσει μια άρθρωση. Πάρα πολύ σωστά. Η πλειοψηφία, η συντριπτική των ασθενών έχουν αυτό που λέμε ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή μια οστεοαρθρίτιδα με τα αίτια που είπαμε πριν. Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού όμως που πάσχει από αυτά τα ρευματολογικά νοσήματα, και πολύ απλά να πούμε η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή ο λύκος ή η αγκυλοπαιδική σπονδυλίτιδα. Τι έχουν αυτοί οι ασθενείς? Αυτοί οι ασθενείς έχουν για κάποιο λόγο ένα γονίδιο που κάνει να στρέφεται, να καταστρέφει δικά τους κύτταρα. Ναι. Μεταξύ αυτών είναι και ο χόνδρος που είπαμε πριν. Mm. Άρα δηλαδή για κάποιο λόγο ο ασθενής καταστρέφει το δικό του χόνδρο. Εξίσου και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ίσως και πιο γρήγορα την προσοχή μας, γιατί είναι μια ειδική κατηγορία ασθενών με ειδικά προβλήματα υγείας που παίρνουν φάρμακα, είναι αρκετά εύθραυστοι και θέλουν σίγουρα την επίβλεψη γιατρού συντομότερα από τους υπόλοιπους. Η αντιμετώπιση μιας τέτοιας βλάβης, μέχρι σήμερα τουλάχιστον θεωρούσαμε ότι μπορεί να είναι ένα μεγάλο χειρουργείο, μια ολική αρθροπλαστική. Και συνήθως μπορεί να συμβεί, υποθέτω, εάν το πρόβλημα εντοπίζεται σε κάθε πλευρά, στις τρεις μεριές του γόνατος. Ισχύει καταρχάς αυτό ή υπάρχουν πλέον αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το πρόβλημα? Εγώ αυτό που λέμε στους ασθενείς μας είναι ότι δεν χειρουργούμε ακτινογραφίες, δεν χειρουργούμε μαγνητικές τομογραφίες. Χειρουργούμε τον ασθενή. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Ότι υπάρχουν ασθενείς που έχουν μια πολύ κακή ακτινογραφία, ναι, αλλά η ζωή τους δεν επηρεάζεται. Κυκλοφορούν, πάνε τη βόλτα τους, κάνουν και αθλητισμό, πάνε ένα γυμναστήριο, κολυμπάνε, παίζουν γκολφ. Αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, οι ασθενείς αυτοί δεν θα υποβληθούν σε ένα χειρουργείο ως προς τι, για να κάνουν τι, αφού δεν έχουν κάποια επίδραση στη ζωή τους. Αυτό που λέμε ότι χειρουργούμε τον ασθενή εκείνον ο οποίος έχει περιοριστεί η ζωή του. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν κάνει λόγω της ζωής του. Αρχικά πάντοτε ξεκινάμε και με μια συντηρητική θεραπεία. Με φυσικοθεραπεία, με εγχύσεις βλαστοκυττάρων που έχουμε στη διάθεσή μας τα τελευταία χρόνια. Παίρνουμε βλαστοκύτταρα και τα βάζουμε στο γόνατο. Έχουμε διάφορους τρόπους στο οπλοστάσιό μας. Αλλά όταν φτάσουμε στην αρθροπλαστική, η αρθροπλαστική αυτή με τη σειρά της έχει δύο μεγάλες κατηγορίες. Τι παράταση δηλαδή ζωής μπορούμε να δώσουμε σε ένα γόνατο πριν φτάσουμε να κάνουμε μια επέμβαση, είτε μόνο διαμερισματική είτε ολική? Αυτό που θα ρώταγα εγώ τον πατέρα μου θα ήταν αν πονάει κάθε μέρα, αν πονάει το βράδυ, όταν ένας άνθρωπος πονάει το βράδυ που κοιμάται για παράδειγμα, ένα ισχυρό κριτήριο ότι δεν πάει κάτι καλά, όταν ξεκουράζεσαι και το ξεξυπνάει ο πόνος. Mm-hmm. Αν πονάς καθημερινά, αν πονάς από το 1 ως το 10, δεν υπάρχει πονόμετρο, αλλά αν εσύ πιστεύεις ότι πονάς σε μια υψηλή κλίμακα, αν πρέπει να πάρεις φάρμακα για να περάσει το πόδι, ο πόνος, και κυρίως αυτό που σας είπα, που πρέπει να το δει ο γιατρός, αν το πόδι δεν ανοίγει και δεν κλείνει. Γιατί αν έχεις ένα πόδι που δεν ανοίγει και δεν κλείνει, ο ασθενής είναι ασύμμετρος, περπατάει στραβά και μετά μεταφέρεται στο ισχύο και στη σπονδυλική στήλη η βλάβη και ο πόνος. Αυτό είναι κάτι πιο σημαντικό από τον πόνο, θα έλεγα. Επομένως, αν δεν επέμβουμε κατάλληλα και έγκαιρα στο γόνατο, αυτό θα το συναντήσουμε μετά στο ισχύο ή στη σπονδυλική στήλη. Είναι βέβαιο? Σίγουρα. Όταν κυκλοφορείς και περπατάς με ένα πόδι το οποίο έχει ένα μήκος συγκεκριμένο και το άλλο είναι τρεις πόντους κοντύτερο, περπατάς ασύμμετρα. Αυτό που λέμε στον ασθενή είναι ότι με τίποτα δεν πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος που δεν έχει επίδραση στη ζωή του, αλλά πρέπει να προγραμματίσει ένας άλλος ασθενής, κάποιος που έχει μια βλαμμένη ποιότητα ζωής, όπως λέμε, γιατί σε 5 χρόνια θα είναι ένας γυραιότερος ασθενής, με γυραιότερα προβλήματα υγείας και θα έχει αφήσει 5 χρόνια χωρίς ποιότητα ζωής. Τώρα χρειάζεται κάποιος το πόδι του, τώρα πρέπει να τον αντιμετωπίσει με όποιον τρόπο θα δούμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υποβληθεί και ένας νεαρός ηλικία ασθενής σε μια αρθροπλαστική γόνατος, γιατί ήθιστε, ας πούμε, και λόγω των ενθεμάτων που τοποθετούνται από το παρελθόν, αλλά και από την αποκατάσταση που χρειάζεται, να το κάνει σε μια μεγαλύτερη ηλικία, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής το εμφύτευμα που θα μπει μέσα. Ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο ή μπορούμε να επέμβουμε σε οποιαδήποτε ηλικία? Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι ένα κομμάτι της εξειδίκευσης που λέγεται η οστεοαρθρίτιδα στο νέο ασθενή. Έχει αυξηθεί η αρθρίτιδα σε νέους ασθενείς. Κυρίως γιατί οι ασθενείς έχουν
παλιά κατάγματα που δεν αντιμετωπίστηκαν, παλιές μηνισκεκτομές, αστάθεια χιαστού και έχουμε έναν ασθενή στα 45, 50, 55 που είναι ένας δραστήριος νέος άνθρωπος με κανονική αρθρίτιδα. Σε αυτούς τους ασθενείς πλέον έχουμε τρόπους που δεν περιλαμβάνουν την ολική αρθροπλαστική, δηλαδή λιγότερο παρεμβατικές επεμβάσεις, λιγότερο αιματηρές επεμβάσεις που μπορούμε να τους δώσουμε τρόπους να μην στερούνται αυτήν την ποιότητα ζωής που δεν έχουν. Δηλαδή όπως υπάρχουν λύσεις, ναι, όπως η οστεοτομία, η ταυλαστοκύτταρα, η μεταμοσχεύση χονδροκυττάρων και κυρίως η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Μάλιστα. Δηλαδή η αρθροπλαστική ενός διαμερίσματος. Πρωτού προχωρήσουμε, να δούμε παρακαλώ κάποιες ακτινογραφίες για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει να έχεις ένα πρόβλημα στο γόνατο, στην άρθρωση του γόνατος. Εδώ λοιπόν μπορείτε να μας περιγράψετε τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ένα γόνατο ακτινογραφημένο από το πλάι, αυτή που λέμε προφίλ, και βλέπουμε το γκρι, είναι το φυσιολογικό γόνατο, και γύρω-γύρω αυτό το μεταλλικό άσπρο πράγμα που φαίνεται είναι η αρθροπλαστική, η μονοδιαμερισματική. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει αφαιρεθεί ελάχιστο κομμάτι χόνδρου και οστού από τις δύο πλευρές, και αυτό αν το δούμε στην άλλη λήψη, στην προβολή, δηλαδή βλέποντας από μπροστά το γόνατο, βλέπουμε ότι είναι όλο το γόνατο φυσιολογικό και αντικαθίσταται, επειδή ήταν φθαρμένο, η μία πλευρά. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι πολύ σπάνιο, είναι η εξωτερική πλευρά. Είναι κάτι πολύ σπάνιο, γιατί υπήρχε μια παλιά αφαίρεση του έξω μηνίσκου. Άρα λοιπόν, βλέποντας ένα γόνατο, μιλάμε για την εξωτερική πλευρά και συγκεκριμένα μια σκηνή και το δεξί γόνατο είναι αυτή εδώ. Ακριβώς. Κάποιος ασθενής, δηλαδή, στη συγκεκριμένη ήταν ένας πολύ δραστήριος, 50άρης, πυροσβέστης, που στα 20 του είχε ένα ατυχές τραυματισμό, έχασε όλο το μηνίσκο του. Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι σε 20-30 χρόνια θα κάνει αρθρίτιδα. Αλλά όλο το υπόλοιπο γόνατό του είναι υγιές. Αυτό το πλεονέκτημα που μας δίνουν αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης είναι ότι κυρίως δεν βλάπτεται το κέντρο του γόνατος, που στις άλλες περιπτώσεις της ολικής αρθροπλαστικής κόβονται, δεν βλάπτονται οι χιαστοί σύνδεσμοι, που για μας οι χιαστοί σύνδεσμοι είναι ο εγκέφαλος του γόνατος. Είναι ο σύνδεσμος εκείνο ο οποίος δίνει στον ασθενή το αίσθημα της ισορροπίας και το αίσθημα ότι είναι δικό του το γόνατο και δεν έχει κάτι ξένο. Αυτό είναι το μεγάλο προτέρημα τέτοιων λιγότερο παρεμβατικών πράξεων. Στην προκειμένη περίπτωση, μιας και μιλάμε για την μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, πείτε μας και εξηγήστε μας, αν κάποιος λοιπόν υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση, μιλήσατε προηγουμένως για μια λιγότερο τραυματική μέθοδο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα έχει, παράδειγμα, απώλεια αίματος, δεν θα έχει ένα χειρουργείο, δεν θα έχει μια ανοιχτή τομή. Τι σημαίνει ακριβώς? Παραμένει ένα χειρουργείο, αλλά είναι ένα χειρουργείο το οποίο, να το πούμε απλά, για την εμφύτευση και τοποθέτηση αυτού του μικρότερου υλικού, του πολύ πιο σύνθετου υλικού, είναι πιο δύσκολο τεχνικά για τον γιατρό, αλλά απαιτεί μεγαλύτερα εξειδίκευση του γιατρού, αλλά είναι λιγότερη η βλάβη του ασθενή. Κόβονται μικρότερο κομμάτι του δέρματος, μικρότερο κομμάτι των μυών, υπάρχει μηδαμινή και ή μικρή απώλεια αίματος και ο ασθενής χάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι από τον χόνδρο του για να μπει στη θέση αυτό το μικρότερο μέταλλο. Το κυριότερο όμως σας λέω είναι ότι αυτοί οι ασθενείς δεν τραυματίζεται και δεν απολαίνουν τον χιαστό τους. Γιατί για να μπει η μεγάλη πρόθεση της ολικής αρθροπλαστικής, κόβεται από τον γιατρό ή έχει ήδη χαλάσει ο πρόστος χιαστός. Σε αυτήν την επέμβαση, μάλιστα, είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει ο πρόστος χιαστός. Ώστε να μπορεί να διατηρείται η θέση, η αρχική του γόνατος και της άρθρωσης. Ακριβώς. Ήθιστε σε άλλες επεμβάσεις, για παράδειγμα στο ισχύο, να γίνεται μια μετατόπιση χιαστών, μυών κλπ. Αυτή η μετατόπιση θα μπορούσε να συμβεί στους χιαστούς χωρίς να επέμβει ο γιατρός, να τους κόψει, να τους αποσυνδέσει προκειμένου να κάνει μια μονοδιαμερισματική άρθρωση, ή είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει λοιπόν και τομή? Για να γίνει η εμφύτευση αυτού του υλικού, γίνεται με μια μίνι τομή, μια τομή λίγων πόντων. Δεν είναι μια επέμβαση που γίνεται αρθροσκοπικά, λαπαροσκοπικά, με δύο τρύπες. Είναι μια επέμβαση σε αυτό που μιλάμε στις κανονικές μίνι επεμβάσεις. Απλά γίνεται με έναν τρόπο ανέμακτο, γιατί στην διαδρομή τους, για να μπουν αυτά τα υλικά, ο γιατρός μπορεί να το κάνει χωρίς να κόψει τον τετρακέφαλο μη. Αυτός ο σημαντικός μης της πρόσθετης πλευράς μας δεν κόβεται καθόλου. Παραμερίζεται. Τον ανοίγουμε με εργαλεία. Οπότε, υπό αυτήν την έννοια, δεν έχουμε τραυματισμό και αιμορραγία.
Οι συνέπειες λοιπόν μιας τέτοιας επέμβασης, στην οποία αφαιρούμε και αντικαθιστούμε ένα κομμάτι μόνο της άρθρωσης, ποιες είναι? Δηλαδή, πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθεί ένα πρόβλημα, πόσο γρήγορα θα περπατήσει ή θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση ένας ασθενής? Ένας ασθενής ο οποίος είναι καλά ενημερωμένος, του έχουμε εξηγήσει αυτά τα πρωτόκολλα fast track που εξηγούμε, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως να έχει ενημερωθεί για τη φυσικοθεραπεία, για τις ασκήσεις ουσιαστικά που θα κάνει. Mm-hmm. Την ίδια μέρα θα τον σηκώσουμε και θα πατήσει το πόδι του με τη χρήση μιας πατερίτσας. Mm-hmm. Στην πλειονότητα των περιστατικών που δεν υπάρχει καμία επιπλοκή, οι ασθενείς, αν δεν έχουν κάποια αιμορραγία ή κάποιο άλλο πρόβλημα που να μας κρατήσει στο χειρουργείο, οι ασθενείς θα μπορέσουν να φύγουν την επόμενη μέρα για να πάνε στο σπίτι τους. Mm-hmm. Θα περπατούν για λίγες μέρες με κάποιο βοήθημα, αλλά το πόδι τους θα μπορεί να φορτιστεί, θα μπορούν να το πατήσουν. Απαιτούμε από αυτούς τους ασθενείς γρήγορα να κινηθούν. Θέλουμε κίνηση. Το περιγράφεται πολύ απλό, πολύ εύκολο, αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή μία τομή η οποία γίνεται προκειμένου να αφαιρεθεί το προβληματικό σημείο της άρθρωσης και να μπει ένα καινούριο ένθεμα, ένα μεταλλικό ένθεμα ή κάποιο άλλο το οποίο θα μας πείτε. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όλο αυτό το οποίο βλέπει κανείς και ο ασθενής σίγουρα δημιουργεί ερωτηματικά. Είναι μια τόσο απλή επέμβαση? Καταρχήν δεν είναι τίποτα απλό. Είναι μια σύνθετη επέμβαση και όπως σας είπα και πριν, είναι μια δύσκολη επέμβαση για τον γιατρό. Δεν γίνεται από όλους. Είναι μια δύσκολη επέμβαση να ισορροπήσεις βάζοντας κάτι καινούργιο στη μία πλευρά του γόνατος και η υπόλοιπη, η υπόλοιπη πλευρά του γόνατος να είναι η παλιά κατάσταση ενός 50, 60, 70 ασθενή. Ο λόγος που σας λέω ότι είναι σχετικά απλό είναι ο εξής. Κυρίως συγκρίνοντας την επέμβαση αυτή με παλιότερες επεμβάσεις του παρελθόντος και με την ολική αρθροπλαστική, που είναι μια επέμβαση μεγαλύτερων τομών. Οπότε συγκριτικά, αναλογικά, αυτή είναι μια μικρότερη επέμβαση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή υπάρχει μεγάλη εμπειρία και βλέπουμε τα αποτελέσματά μας, πώς γίνεται με αυτά τα πρωτόκολλα, τα ανώδυνα, χωρίς οι ασθενείς να έχουν μεγάλες αιμορραγίες, χρησιμοποιούμε ειδικά αναισθητικά, επισκληρίδια, εγχύσεις παυσιπόνου, φροντίζουμε και εμείς να αισθανθεί ο ασθενής ότι είναι μια γρήγορη αποκατάσταση. Φροντίζουμε να μην πονάει ο ασθενής. Τα φροντίζουμε όλα αυτά και φροντίζουμε γρήγορα να τον κινητοποιήσουμε και είναι αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί την ανάγκη να μείνει παραπάνω στο νοσοκομείο, να πάρει παραπάνω φάρμακα, αλλά γι' αυτό η επέμβαση αυτή γίνεται σε νοσοκομεία, σε εξειδικευμένους γιατρούς. Δεν φεύγει από την ομπρέλα μας και πάντοτε κάνουμε αυτό που πρέπει. Μέχρι πρότινος, ακούγαμε τουλάχιστον για την ολική αρθροπλαστική ότι γίνεται χρήση διαφόρων οδηγών, καθοδηγούμενων από υπολογιστή, από ρομπότ κλπ. Στην προκειμένη περίπτωση, στην μονοδιαμερισματική, υπάρχει παρέμβαση κάποιου ρομπότ ή κάποιου συστήματος πλοήγησης? Βέβαια. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε τριπλή εξασφάλιση της ακριβούς τοποθέτησης των υλικών. Αυτό γίνεται με έναν προεγχειρητικό έλεγχο που ο ασθενής στο νοσοκομείο την παραμονή της επέμβασης χαρτογραφείται το πόδι του και παίρνουμε ορισμένες μετρήσεις και γωνίες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες για κάποιο ασθενή. Υπάρχει ο τρόπος δημιουργίας αυτού του εκμαγιώματος και αποστολής και να έρθει αυτό από έναν υπολογιστή σχεδιασμένο ένα εκμαγείο με το ονοματεπώνυμο του ασθενή, ακόμα και για τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Άρα μιλάτε για εξατομίκευση. Προφανώς. Γενικά η θεραπεία αυτή είναι εξατομικευμένη, γιατί αυτή η θεραπεία δεν γίνεται σε όλους. Πρέπει να καταλάβετε ότι γίνεται σχεδόν στο 10% των ασθενών που θα κάνουν αρθροπλαστική. Άρα μιλάμε ότι κυριότερα είναι ότι οι ασθενείς για να προλάβουν να έρθουν στον γιατρό όταν μόνο η μία πλευρά έχει βλάβει, πρέπει να πάνε νωρίς στον γιατρό, να τον ακούσουν τη λύση που θα προτείνουν, να μην έχουν χαλασμένους σχιαστούς, να μην έχουν χαλασμένο χόνδρο στα άλλα διαμερίσματα. Αυτό συμβαίνει όχι σε όλους τους ασθενείς, το 10-15% των ασθενών. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προϋποθέσεις για να μπορούμε να μιλάμε για μόνο διαμερισματική και όχι για ολική αρθροπλαστική. Απαραίτητα. Μόνο και μόνο ο ορισμός, η εισαγωγή στο οπλοστάσιο της θεραπείας ενός ασθενή της μονοδιαμερισματικής είναι κάτι εξατομικευμένο. Είναι η αναζήτηση μιας λύσης που γίνεται σε λίγους ασθενείς λόγω της φύσης του προβλήματος. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ένας ασθενής και σας λέει: «Γιατρέ, εγώ πονάω σε αυτό το σημείο του γόνατος». Από τη στιγμή λοιπόν που σας επισκέπτεται κάποιος, μέχρι τη στιγμή που θα χειρουργηθεί και πλέον θα βγει από το χειρουργείο για να πάρει τον δρόμο της αποκατάστασης, τι ακριβώς, ποια είναι τα στάδια εκείνα που θα περάσει?
Αν είναι ένας ασθενής, δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας που θέλουν προετοιμασία, όπως προβλήματα καρδιάς. Επίσης, θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο προτέρημα αυτής της επέμβασης. Είναι όχι μόνο σε νέους ασθενείς, αλλά και σε πολύ μεγάλους ασθενείς. Σε πολύ μεγάλους ασθενείς που τα πιθανά προβλήματα και οι πλοκές είναι κάποιο τις εκατό, σε αυτή είναι πολύ μικρότερο. Οπότε προτιμούμε να το κάνουμε. Αυτό που θέλω να πούμε που με ρωτήσατε είναι λοιπόν από τη στιγμή που θα χειρουργηθεί κάποιος ασθενής χωρίς άλλα προβλήματα υγείας, μπορεί σύντομα να βρούμε μια ημερομηνία. Την παραμονή μπορεί να εισαχθεί στο νοσοκομείο ή αν έχει γίνει ο προεγχειρητικός έλεγχος, μπορεί να μπει στο νοσοκομείο και την ίδια μέρα. Και έχοντας καλά ενημερωθεί, η επέμβαση θα τελειώσει μέσα σε 30-40 λεπτά. Την ίδια μέρα το μεσημέρι θα είναι στο θάλαμό του και την ίδια μέρα το απόγευμα θα τον σηκώσουμε στο κρεβάτι και θα περπατήσει. Πριν προχωρήσετε να φτάσετε όμως στο τέλος της επέμβασης, εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε στο κομμάτι εκείνο που είπατε, ότι προκειμένου να βάλουμε το εξατομικευμένο μόσχευμα ή ένθεμα καλύτερα, θα προηγηθεί ο προεγχειρητικός βεβαίως έλεγχος, αλλά και η δημιουργία ενός εκμαγείου. Αυτό λοιπόν παίρνει κάποιο χρόνο. Επειδή όμως οι εταιρείες ορθοπαιδικών στην Ελλάδα έχουν μια παράδοση αυτής της αποστολής και λήψης υλικών, έχουμε και στο νοσοκομείο μας έτοιμα τα πρωτόκολλα από το ίδιο ραντεβού, επειδή εμείς κάνουμε επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο. Φεύγοντας από το ραντεβού, από το γραφείο του γιατρού, ο ασθενής πάει δίπλα στο ακτινογραφείς και στην αξονική, κάνει επιτόπου την αξονική, η οποία εμείς ήδη την στέλνουμε μέσω ίντερνετ. Σε διάστημα λίγων ημερών, αυτό έρχεται πλέον στα χέρια μας το υλικό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαντάζει ότι απαιτεί εβδομάδες ή μήνες. Σε λίγες μέρες οι ασθενείς έχουν στα χέρια μας αυτό το υλικό. Οπότε μπορούμε να προγραμματίσουμε να συμπέσει και με τον προγραμματισμό των δουλειών ένα διάστημα που χρειάζεται ο ασθενής. Δεν είναι κάποιο μεγάλο διάστημα. Γίνεται επιτόπου μια χαρτογράφηση κατευθείαν φεύγοντας από το ιατρείο, πηγαίνει στον αξονικό ή στον μαγνητικό τομογράφο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε ένας ασθενής από την επαρχία, από μια άλλη πόλη, εδώ σε ένα διάστημα, ας πούμε, πόσων ημερών μπορεί να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει αυτή την επέμβαση? Από μια επαρχία θα γίνει η πρώτη επέμβαση, η πρώτη εξέταση αποστολής την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ένα διάστημα που πολλές φορές και οι ίδιοι ασθενείς το χρειάζονται. Για να γίνει μια επέμβαση, θα χρειαστούμε και τα υλικά. Μάλιστα. Και γίνεται λοιπόν η επέμβαση. Μπαίνει ο ασθενής μέσα στο χειρουργείο. Είπατε ότι ο χρόνος της επέμβασης αυτής είναι περίπου 30 με 40 λεπτά. Είναι ο καθαρός χρόνος επέμβασης ή το σύνολό του μαζί με την αναισθησία, μαζί με οτιδήποτε άλλο προβλέπετε? Ο καθαρός χειρουργικός χρόνος στα δικά μας τα χέρια είναι γύρω στα 30 με 40 λεπτά σε αυτή την επέμβαση. Ο χρόνος που χρειάζεται ένας ασθενής για να πάρει την αναισθησία είναι κάποιες μισή ώρα περισσότερο πριν και θέλουμε τον ασθενή να μείνει και λίγο στην ανάμνηση μετά. Μένει το πρωί, να το πούμε χοντρικά, στην αίθουσα του χειρουργείου. Όλοι οι ασθενείς το μεσημέρι ανεβαίνουν στο δωμάτιό τους και έτσι είναι το σωστό. Γιατί στην ανάληψη οι ασθενείς παρακολουθούνται από τους γιατρούς, τους αναισθησιολόγους και από τα μηχανήματα. Είναι καλό που οι ασθενείς είναι στην ανάληψη. Να το ξεκαθαρίσουμε σε πολλούς ασθενείς που αγχώνονται για την ώρα που λείπουν, αλλά είναι καλό γιατί είναι υπό την παρακολούθησή μας. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ βασικό για την ψυχολογία του ασθενούς. Η αναισθησία είναι πλέον πλήρης, είναι μία μέθη, είναι τοπική? Τι γίνεται? Γίνεται με στελεχή αναισθησία και μέθη. Οι ασθενείς δηλαδή δεν θα κάνουν γενική αναισθησία αν δεν χρειάζεται, τις περισσότερες περιπτώσεις, αν θα έλεγα τη συντριπτική πλειοψηφία. Θα κάνουν μία στελεχή αναισθησία, ένα μπλοκ στο κάτω άκρο, μία επισκληρίδια και πάντοτε με μέθη. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια ότι δεν θα ακούει τους θορύβους του χειρουργείου της επέμβασης, θα είναι σε μια κατάσταση ζάλης, σαν να κάνει μια γαστροσκόπηση, έτσι ώστε θα κλείσει και θα ανοίξει τα ματάκια του ήρεμα, πάλι ίσως χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν φτάσει, έχει μπει ο ασθενής μέσα στο χειρουργείο, έχει παρέλθει ο χειρουργικός χρόνος και πλέον πάμε στο στάδιο εκείνο που βρίσκεται στο δωμάτιό του, στον θάλαμό του. Ήδη φτάνοντας εμείς χειρουργοί το απόγευμα στους ασθενείς, τους χειρουργημένους, βρίσκουμε μια εικόνα, να σας περιγράψουμε απλά, έναν ασθενή, ο οποίος έχει ήδη φάει ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι, τις περισσότερες φορές έχει κάνει κάποιο είδους φυσικοθεραπεία, έχει σηκωθεί ή αν έχει χειρουργηθεί πιο μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια της μέρας, είναι η ώρα που οι φυσικοθεραπευτές τον παίρνουν και τον σηκώνουν να πατήσει το πόδι του. Δηλαδή αυτό που όλοι ρωτάνε είναι την πρώτη μέρα οι ασθενείς θα κινητοποιηθούν. Θέλουμε οι ασθενείς να κινητοποιηθούν. Αυτό είναι το μήνυμά μας για πολλούς λόγους. Δεν θέλουμε
κατακλύσεις μακροχρόνιες για να αποφύγουμε οποιαδήποτε άλλη παρενέργεια έχει να κάνει με την κατάκληση. Θέλουμε γρήγορα να κινητοποιηθεί και για το πόδι και για τον υπόλοιπο οργανισμό, για τις φλέβες τους, για τα πνευμόνια τους, για την καρδιά τους, για όλα. Εφόσον λοιπόν χειρουργηθεί ένας ασθενής, έχουμε το αποτέλεσμα το χειρουργικό της μονοδιαμερισματικής, θέλω καταρχάς να επιμείνουμε λιγάκι στα ενθέματα και στον χρόνο ζωής των ενθεμάτων αυτών. Κάνοντας λοιπόν κάποιος μια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική στο γόνατό του, τι διάρκεια ζωής έχει η άρθρωση από εκείνη τη μεριά στην οποία έχει υποβληθεί η επέμβαση αυτή? Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε είδους ένθεμα να καταλάβουμε, αν μου επιτρέπετε να σπαταλήσω λίγο το χρόνο, στις δύο πράγματα. Όλα τα ενθέματα που βάζουμε, και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε την πολυτέλεια να βάζουμε υλικά από εταιρείες που είναι διεθνούς αναγνώρισης, τα υλικά που βάζουμε δεν έχουν κάποια ημερολογιακή λήξη. Δεν είναι δηλαδή σαν τα τρόφιμα. Δεν θα χαλάσεις την 31-12 του 2030. Τα υλικά που βάζουμε είναι ένα μέταλλο το οποίο έχει κάποια αντοχή σε κύκλους φόρτισης. Αυτό ακριβώς. Για παράδειγμα, αν πάρεις κάποιος ένα καινούργιο αυτοκίνητο και το κρατήσεις στο πάρκινγκ του, το αυτοκίνητο αυτό δεν θα χαλάσει ποτέ. Τι σημαίνει? Όταν ένας ασθενής κάνει μια επέμβαση και είναι ένας τυπικός ασθενής 60, 70, 75 ετών και κάνει τη δραστηριότητα που κάνει ένας μέσος Έλληνας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα υλικά θα τον συντροφεύσουν για όλη του τη ζωή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, τα υλικά αυτά έχουν έναν ορισμένο αριθμό κύκλου φόρτισης. Τα υλικά τα οποία τοποθετούμε, για παράδειγμα τα υλικά αυτά που παράγονται στην Οξφόρδη, αυτά της τρίτης γενιάς, ξέρουμε ότι το 85% των ασθενών φτάνει και τα 20 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά είναι στατιστικά μεγέθη και να σας τα εξηγήσω τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα 15% που χάλασε πιο πριν, αλλά υπάρχει ένα 85% το οποίο συνεχίζει και ζει. Και περιμένουμε την επόμενη μελέτη στην 25ετία, στην 30ετία, αν φτάσουμε και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ένα δυναμικό νούμερο, το οποίο όσο και έμπειρο είναι και παλιό είναι ένα υλικό σαν και αυτά που χρησιμοποιούμε, έχουμε και την εμπειρία να πούμε ότι αυτό το υλικό ζει πολλά χρόνια. Αυτό στην περίπτωση όμως ενός ασθενούς, ο οποίος μπορεί να είναι 60, 65, 70 ετών. Ακριβώς. Πολύ όπου οι δραστηριότητες ούτως ή άλλως είναι πιο περιορισμένες. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα ενός νέου ασθενούς, δηλαδή 40, 45 ετών ή και νωρίτερα. Σημαίνει λοιπόν ότι στην 20ετία πλέον θα ξαναδούμε μια αντικατάσταση, εάν και εφόσον είναι απαραίτητο, ή μπορεί και νωρίτερα να συμβεί? Πολύ πιο έξυπνη ερώτησή σας. Μπράβο, γιατί είπαμε ότι αυτό απευθύνεται και σε νέους ασθενείς. Ένας νέος ασθενής που χρειάζεται το πόδι του επειδή του λείπουν δραστηριότητες, θα κάνει μια επέμβαση για να αντιμετωπίσει την όποια αρθρίτιδα έχει, για να έχει πάλι τις δραστηριότητες. Μπορεί να κάνει μια οστεοτομία, μια επέμβαση που ξεστραβώνουμε και έχει πάλι υλικά. Να κάνουμε μια επέμβαση μονοδιαμερισματικής. Σίγουρα, αν αυτός ο ασθενής κάνει δραστηριότητες, θα φθαρεί το κομμάτι πιο γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια. Καλό είναι και εμείς στην πάροδο τη μετεγχειρητική, αν δούμε τον ασθενή μας να κάνει πολύ ακραίες δραστηριότητες ή να τρέχει μαραθώνιο, θα πρέπει να του εξηγήσουμε ότι ας το κάνει αυτό που του κάνει, γιατί αυτό του έλειπε και αυτό πρέπει να κάνει, αλλά να γνωρίζει ότι αυτό μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του υλικού. Μπορεί παράλληλα, συγγνώμη, απλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά ερωτηματικά τα οποία ο κάθε ασθενής σίγουρα θα θέσει. Έχουμε λοιπόν τον νεαρό ασθενή, ο οποίος του λείπουν αυτές οι δραστηριότητες, υποβάλλεται ήδη σε μια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική και λέει ότι εγώ πρέπει να ζήσω τη ζωή μου όπως την ζούσα πριν. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, μπορεί να επανέλθει σε προηγούμενες δραστηριότητες, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται εργασία, είτε λέγεται μια δραστηριότητα η οποία είναι πέραν των φυσιολογικών, πέραν του μέσου όρου? Όταν λέμε ασθενείς που κάνουν μονοδιαμερισματική, ας πούμε καλύτερα ότι μιλάμε για έναν 55άρη. Έναν δραστήριο 55άρη που έχει ένα άθλημα και παίζει τένις. Αυτός ο 55άρης έχει αρθρίτιδα στο ένα διαμέρισμα και πονάει και δεν κάνει αθλητισμό. Η κύρια αιτία που κάνει, ο κύριος λόγος που κάνει την επέμβαση είναι για να σταματήσει να πονάει. Στην πάροδο του καιρού και στην επιστροφή στη μετεγχειρητική του δραστηριότητα, ο ασθενής αυτός θα μπορέσει να κάνει και ελαφρύ σπορ, ακόμα να κάνει και να παίξει, λέμε ακόμα και διπλό τένις. Μάλιστα. Θα μπορεί να κάνει ό,τι άθλημα θέλει. Θα μπορεί να κάνει στατικά αθλήματα όπως ποδήλατο, κολύμβηση, θα μπορεί να κάνει σκι, άμα είναι ένας έμπειρος σκιέρ. Ακόμη και σκι. Ένας έμπειρος σκιέρ, ναι, θα μπορεί να κάνει και σκι με μια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Γιατί είπαμε ότι διατηρείται με αυτή την επέμβαση αυτό το μεσαίο κομμάτι που είναι η χιαστή. Η χιαστή είναι ο εγκέφαλος του γόνατος. Είναι
δεν θα έχει αυτό που δεν έχουν οι ασθενείς που έχουν κοπεί ο χιαστός, που δεν αισθάνονται το πόδι του σταθερό. Ναι. Οπότε αυτοί οι ασθενείς έχουν ένα αίσθημα ότι είναι δικό τους το πόδι. Σίγουρα είναι προτιμητέο να κάνει τέτοια σπορ παρά να κάνει μαραθώνιο που είναι επαναλαμβανόμενες οι κρούσεις. Αλλά ακόμα και αυτό να κάνει πρέπει να αντιληφθεί ότι απλά θα φθείρει πιο γρήγορα το υλικό του. Και όπως σας είπα και στη δεκαετία και στη δεκαπενταετία, ναι, τα ποσοστά επιβίωσης σημαίνει ότι κάποιοι ασθενείς συνεχίζουν. Δεν σημαίνει ότι στη δεκαετία, στη δεκαπενταετία ή στην εικοσαετία θα αλλάξουν. Κάποιοι συνεχίζουν και έχουν ένα υλικό το οποίο λειτουργεί στο πόδι τους. Τώρα, αν λοιπόν συμβεί να έχουμε το αποτέλεσμα, το μη επιθυμητό εν πάση περιπτώσει, τα ενθέματα αυτά να φθαρούν πιο γρήγορα από δραστηριότητα, από οποιονδήποτε λόγο. Έχουν τη δυνατότητα αναθεωρητικής μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής ή πλέον είναι μονόδρομος η ολική αρθροπλαστική? Πάλι είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι μια επέμβαση, είναι και μια περίπτωση που τώρα πλέον που έχουμε ασθενείς που έχουν πολλά χρόνια μονοδιαμερισματική, βλέπουμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις που χαλάνε. Στις περιπτώσεις εκείνες που ο ασθενής είναι 50-55 ετών και για κάποιο λόγο μετά από πολλά χρόνια χάλασε αυτό το υλικό, έχουμε διάφορες επιλογές, εκ των οποίων είναι μία είναι αρκετά σπάνια, θα έλεγε, να ξαναγίνει μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, ναι, να γίνει αρθροπλαστική σε ένα άλλο σημείο, γιατί μπορεί να γίνει αρθροπλαστική στο δεύτερο διαμέρισμα της επιγονατίδας ή και στο τρίτο, υπάρχουν διάφορες τέτοιες λύσεις, αλλά ακόμα και να γίνει μετατροπή σε ολική αρθροπλαστική. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι ένα και από το πλεονέκτημα αυτά τέτοιων επεμβάσεων, γιατί είναι προτιμότερο να αλλάξεις αυτό το μικρό μέταλλο και να κάνεις σε μια ηλικία 70-75 ετών μια ολική αρθροπλαστική, mm-hmm, παρά να αλλάξεις μια ολική αρθροπλαστική που χάλασε, που έκανες πριν 20 χρόνια και να ξανακάνεις μια δεύτερη ολική αρθροπλαστική. Συνεπώς λοιπόν, το επόμενο βήμα, εάν μπορεί να πει κανείς ότι περάσουμε στην αναθεωρητική μονοδιαμερισματική, είναι η ολική αρθροπλαστική, εάν τα πράγματα πλέον φύγουν από τον έλεγχο του ασθενούς. Σωστά? Σίγουρα. Κάποιος ασθενής πρέπει να σκέφτεται ότι κάνω μια αρθροπλαστική τώρα και επειδή όλες αυτές οι τεχνικές συζητήσεις είναι συζητήσεις και ερωτήματα και των ασθενών, θα έλεγα ότι ο ασθενής πρέπει να ασχολείται με το πρόβλημα που έχει τώρα, ότι κάνει την επέμβαση τώρα και αν χαλάσει αυτό το υλικό, υπάρχουν λύσεις. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αν και εφόσον αποτύχει αυτό το υλικό. Πρέπει να ξέρει ότι κάνει ένα υλικό, θέλουμε να πιστεύουμε, για μακρό διάστημα, αν όχι για πάντα, για να λύσει το πρόβλημά του. Και αν αυτό χαλάσει, έχουμε τις λύσεις. Να αλλάξουμε το ίδιο υλικό ή με ένα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει την μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Βγαίνουμε από το νοσοκομείο. Τι έπεται? Έπεται λίγες μέρες και εβδομάδες, θα έλεγα 2-3 εβδομάδες, μέχρι να αφαιρεθεί. Δεν βάζουμε ράβματα, βάζουμε μια ειδική κόλλα στο πόδι, δεν μπορεί να βραχεί. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να κάνει γρήγορα να επιστρέψει δραστηριότητές του. Αν μπορεί να αφήσει το πι, τη μία πατερίτσα ή τη μία μαγκούρα σε 3, 4, 5, 10 μέρες, εμείς του το ενθαρρύνουμε. Απλά θέλουμε. Από τι εξαρτάται αυτό? Από τη δική του θέληση και το να έχει βρει τον τρόπο να περπατάει. Αναυτομικά οποίο... δηλαδή. Το σημείο εκείνο της επέμβασης είναι ασφαλές, μπορεί είναι να έτοιμο να πατηθεί από το ίδιο απόγευμα. Το πόσο γρήγορα ένας ασθενής, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε, θα επανέλθει στη ζωή του, έχει να κάνει με αυτό το αρχικό ερώτημα που λέγαμε, το πόσο γρήγορα χειρουργήθηκε. Το διάστημα που του πήγε στο γιατρό και ξεκίνησαν τα συμπτώματα, μέχρι το διάστημα που χειρουργήθηκε. Αν αυτό το διάστημα είναι μικρό, θα επανέλθει γρήγορα στη ζωή του. Αν ένας ασθενής είναι σε μια κατάσταση πόνου για πολλά χρόνια, θα πρέπει να είναι έτοιμος για λίγο μεγαλύτερη περίοδο. Γι' αυτό θα ενθαρρύνουν τους ασθενείς όταν πλέον έχουν μια διάγνωση στα χέρια τους και έχουν ένα πρόβλημα, να μην το αγνοούν, γιατί απλά επιμικρύνουν την αποκατάστασή τους. Έτσι. Άρα η εγκαιρότητα, να το πω έτσι, το να πάει κανείς στο γιατρό του όσο πιο άμεσα νιώσει ένα τέτοιο πρόβλημα, είναι ίσως και πανάκια, είναι ίσως η λύση σε μια τέτοια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Σε κάθε περίπτωση επέμβασης αρθροπλαστικής, αλλά ειδικά στη μονοδιαμερισματική, η οποία όπως καταλάβατε θέλουμε να κάνουμε στην αρχή-αρχή της αρθρίτιδας μια ήπια, μικρή, ντελικάτη επέμβαση, είναι το διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι το να γίνει επέμβαση. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνες, mm-hmm, αλλά σε ένα εύλογο διάστημα. Πρέπει ο ασθενής να οργανώσει το πρόγραμμά του και μέσα σε ένα εύλογο διάστημα, χωρίς βιασύνες, να κάνει την επέμβαση που του είπε ο γιατρός του ότι χρειάζεται και να δώσει λύση στο πρόβλημά του. Συνεπώς λοιπόν, είπατε ότι εξαρτάται κυρίως από τον ασθενή πόσο γρήγορα θα επανέλθει ή όχι, αλλά το πρωτόκολλο αποκατάστασης τι προβλέπει?
Αυτά τα πρωτόκολλα, τα fast track, όπως είπαμε, έχουν σημασία ότι πλέον στο νοσοκομείο μας έχουμε φυσικοθεραπεία από φυσικοθεραπευτές. Την ίδια με το που ξυπνάει ο ασθενής, δεν περιμένει να ανεβούμε εμείς στον όροφο, να δώσουμε οδηγίες. Είναι μια κατάσταση που γίνεται καθημερινά. Ήδη τον περιμένουν οι φυσικοθεραπευτές, τον κινητοποιούν. Την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη οι ασθενείς πάνε σπίτι τους. Έχουμε οργανώσει πάλι να κάνει ασκήσεις, φυσικοθεραπεία. Αν ο ασθενής έχει καταλάβει αυτό το διάστημα που έμεινε στο νοσοκομείο και έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει, ίσως δεν χρειαστεί να κάνει, αλλά καλό είναι, επειδή έχουμε και τη δυνατότητα να κάνει φυσικοθεραπείες παντού πλέον στο κοντά μας, να κάνει κάποιο διάστημα κάποιες ασκήσεις. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα αφήνουμε αυτό το βοήθημα σε διάστημα λίγων ημερών και όταν πλέον βγάλουμε αυτή την κόλλα, που είναι ένα ραντεβού που κάνουμε στις 2-3 εβδομάδες, που βγάζουμε αυτή την κόλλα γιατί έχουμε κάνει μια μικρή τομή στο δέρμα, δεν υπάρχουν ράματα, ενθαρρύνουμε τον ασθενή να κάνει μια δραστηριότητα η οποία είναι πολύ κοντινή μας στην Ελλάδα και είναι πολύ πολύ μεγάλης φυσικοθεραπευτικής αξίας, που λέγεται το κολύμπι. Και πολύ... είναι πανάκια. Αν δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην βρίσκονται κοντά σε ένα κολυμπητήριο ή στην θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, το ποδήλατο ή μια άσκηση η οποία φορτίζει επανειλημμένα το γόνατο, επιτρέπεται, είναι κάτι που προβλέπεται? Θα έλεγα ότι όχι απλά επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται. Τον πρώτο καιρό θέλουμε οι ασθενείς να ξαναρολάρει το πόδι, να κινηθεί, να κάνει αυτή την επαναλαμβανόμενη κυκλική κίνηση. Πολύ σωστά, όπως είπατε, το ποδήλατο, το να βγει να περπατήσει σε ένα διάδρομο, αλλά και πλέον όλα τα φυσικοθεραπευτήρια σε όλες τις γειτονιές έχουν τη δυνατότητα ενός διαδρόμου, κάποιο συστατικό ποδήλατο. Είναι πολύ εύκολο κάποιο ασθενή. Την πλειοψηφία. Το επιτρέπεται. Θα σας πω. Στην πλειοψηφία, βέβαια, των ασθενών, πολύ γρήγορα οι ασθενείς δεν χρειάζονται ούτε να τους συνταγογραφήσουμε δεύτερη φυσικοθεραπεία. Οι ασθενείς, να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ γρήγοροι. Και το μαθαίνουν, είναι απλές ασκήσεις. Και μετά από λίγο καιρό, κοιτάξτε, το τρέξιμο. Θα τρέξει κάποιος ασθενής ο οποίος έτρεχε και πιο πριν. Δεν μπορείς να πεις σε μια ηλικιωμένη παχύσαρκη κυρία τρέξε. Καταλαβαίνετε, είναι όλα εξατομικευμένα. Προφανώς. Αλλά πολλοί κόσμος κάνει ασκήσεις και εμείς εντυπωσιαζόμαστε πόσο έχει αλλάξει και ο Έλληνας. Έχει πάει στο γυμναστήριο, κάνει πιλάτες. Πολλοί κόσμος, καμιά φορά και ηλικιωμένοι άνθρωποι, να ξέρετε, κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχει αλλάξει ο πληθυσμός. Ξέρετε, επιμένω γενικώς στο θέμα της άσκησης, γιατί είναι μια επέμβαση την οποία θεωρητικά θα την βλέπαμε σαν έναν άνθρωπο νεαρότερης ηλικίας. Δεδομένου ότι ο γυραιότερος άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας ενδεχομένως να έχει πάει στο γιατρό του εγκαίρως, άρα τα πράγματα στην άθρωση μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολα από τη μια απλή μονοδιαμερισματική αυτοπλαστική. Ο νέος λοιπόν άνθρωπος που θα υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση σίγουρα έχει κάποιες δραστηριότητες ή θα θέλει να κάνει δραστηριότητες και να επανέλθει στην κανονικότητά του. Όταν μιλάμε για τον νέο, τον 25, 30, 35, σίγουρα δεν του προτείνουμε να κάνει κάποια μονοδιαμερισματική, αλλά όλες τις άλλες κατηγορίες που σας είπα, του να αποφύγουμε την ολική. Και έχουμε πολλές στο προστάσιό μας. Πάλι επεμβάσεις όπως η οστεοτομία. Ναι, σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις. Ας πούμε ότι έχουμε έναν ασθενή με μια νέα ηλικία, πραγματικά 35-40 ετών, που έχει αρθρίτιδα στη μία πλευρά και πρέπει να κάνουμε κάτι όπως οστεοτομία, μεταμόσχευση μηνίσκου. Ας μην μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που με ρωτάτε είναι το εξής, ότι ναι, σε έναν πραγματικά νέο ασθενή, όταν κάνουμε επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας που είναι εντοπισμένη, θέλουμε να επανέλθει και σε δραστηριότητες αθλητικές. Αυτό είναι το νόημα. Μάλιστα. Έχει λοιπόν περάσει κάποιος και το στάδιο της φυσιοθεραπείας, το οποίο όμως σε πόσο διάστημα, δηλαδή μία μέρα, μία εβδομάδα, δύο μήνες, η πλήρης αποκατάσταση του γόνατος. Πόσο καιρό παίρνει? Ξέρετε, η εξατομίκευση, αυτό το μενού à la carte που λέμε, είναι και εκεί. Οι ασθενείς δεν χειρουργούνται και τους αφήνουμε και δεν τους ξαναβλέπουμε. Τους βλέπουμε τους ασθενείς σε εβδομαδιαία βάση και βλέπουμε την πρόοδό τους. Βλέπουμε στο ίδια μέρα ραντεβού ασθενείς οι οποίοι ήρθαν με το αυτοκίνητό τους μία εβδομάδα μετά και ασθενείς που έχουν μία αργότερη πορεία. Είναι προφανές ότι ο ασθενής που ήρθε με μία ταχύτερη αποκατάσταση θα σταματήσει να βλέπει και τον γιατρό του και φυσικοθεραπευτές και θα επανέλθει γρήγορα ένας μάλλον πιο δραστήριος ασθενής που δεν χρειάζεται εμείς να του πούμε τι θα κάνουν. Ενώ οι ασθενείς οι οποίοι θέλουν τη βοήθειά μας, τους βλέπουμε για λίγο διάστημα ακόμα και τους ενισχύουμε. Δηλαδή, κάθε πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στα μέτρα του ασθενή. Ο ασθενής ο οποίος χρειάζεται ενίσχυση και σπρόξιμο, το έχει από εμάς. Ζήτημα λοιπόν ψυχολογίας ή παθολογίας και ανατομικότητας η αποκατάσταση. Τι ακριβώς παίζει ρόλο? Συνδυασμός. Ένας ασθενής, πολλές φορές που είχαν, όπως είπαμε,
για μακρότερο διάστημα ένα πόδι σε σύγκαμψη, δεν κουνιόταν, με πολύ πόνο. Μπορεί να έχει μακρότερη θεραπεία, αν και έχει ένα άλλο, έχουν φύγει αυτά τα ενοχλήματα εξ αρχής. Ένας ασθενής ο οποίος χρειάζεται και την υποστήριξη του γιατρού του, μπορεί να χρειάζεται κάποια απλά παυσίπονα, μπορεί να χρειάζεται κάποια απλή καθοδήγηση, κάτι που δεν κατάλαβε μες την ημέρα πώς πρέπει να το κάνει. Μπορεί να νόμιζε ότι πρέπει να είναι εξαπλωμένος. Πολλές φορές ένας ασθενής μπορεί να ήταν λιγότερο κατανοητές οι οδηγίες και γι' αυτό και τους ξαναβλέπουμε τους ασθενείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η επαναληψιμότητα που βλέπουμε τους ασθενείς έτσι ώστε να. Τους βλέπουμε ποιοι ασθενείς έχουν προβλήματα και ποιοι δεν έχουν. Αναφερθήκατε όμως στο ζητούμενο μέχρι στιγμής της αποκατάστασης. Αυτό το οποίο όμως προβληματίζει πολλούς ασθενείς για να δουν αν θα υποβληθούν σε μια έστω μόνο διαμερισματική αρθροπλαστική είναι το ζήτημα του πόνου. Όταν λοιπόν θα φύγουν από το νοσοκομείο όπου του παρέχετε εσείς όλα εκείνα τα αναισθητικά ή τέλος πάντων τα παυσίπονα, πώς αντιμετωπίζει τον πόνο, ο οποίος είναι παρόν. Κακά τα ψέματα, έχουμε να κάνουμε με ένα τραύμα, με μια τομή. Πρέπει να πούμε ότι ο πόνος της επαφής του ενός οστού με το άλλο δεν υπάρχει από το ίδιο απόγευμα, απλά γιατί δεν ακουμπάει πλέον το ένα οστό με το άλλο. Οι ασθενείς τις μέρες της νοσηλείας παίρνουν παυσίπονα και επισκλερίδια ή ενδοφλέβια, οπότε πραγματικά πονάνε λίγο. Οι ασθενείς προσαρμόζουμε με τις επισκέψεις των νοσηλευτών και των γιατρών, τις δόσεις των φαρμάκων έτσι ώστε να μην πονάνε, φεύγοντας στο σπίτι παίρνουν παυσίπονα πιο απλά φυσικά από το στόμα που καλύπτουν, έχουν επικοινωνία μαζί μας σε περιπτώσεις που κάτι συμβεί, μας τους ξαναβλέπουμε ή αλλάζουμε, αν είναι μακριά, τη θεραπεία τους από το στόμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω που μας περιγράφουν οι ασθενείς είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχει αυτόν τον ήπιο πόνο που, όπως μπορεί να καταλάβετε, έχει ένα κομμένο δέρμα, είναι μια πληγή, να το πούμε απλά, το τραύμα, ο οποίος υφίεται με τον πάροδο των ημερών και των εβδομάδων, είναι ελέγξιμος, είναι κάτι που καθησυχάζουμε τον ασθενή, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ο ίδιος ο πόνος με αυτό που είχε και είναι ένας πόνος ο οποίος εν τέλει αργά ή γρήγορα θα φύγει εντελώς σε όποιους λίγους ασθενείς υπάρχει. Για τους περισσότερους δεν υπάρχει. Μπάνιο ή. Αναφερθήκατε καταρχάς στο κολύμπι. Αλλά ένα μπάνιο, ας πούμε, στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει από την πρώτη στιγμή που θα βγει από το νοσοκομείο. Χρησιμοποιούμε κάποιες ειδικές αυτοκόλλητες αδιάβροχες γάζες, από μέσα πάλι κάποια αδιάβροχες κόλλες και μπορεί ο ασθενής εύκολα να απομονώσει το τραύμα αυτό και να κάνει ένα μπάνιο. Γι' αυτό και τους ενθαρρύνουμε να επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι και στις καθημερινές τους δραστηριότητες για να έχουν και αυτή την ψυχολογία που. Πρέπει την ψυχολογία του νικητή, ότι έκανα κάτι και δεν είμαι ανάπηρος, δεν θέλει μακριά από θεραπεία. Με προσοχή και με έλεγχο βέβαια, αλλά με την κατάλληλη συμβουλή και καθοδήγηση γίνονται όλα. Τώρα, πόσος χρόνος ουσιαστικά θα στερηθεί από την εργασία ενός ασθενούς όταν θα υποβληθεί σε μια μόνο διαμερισματική αρθροπλαστική? Έχουμε, ας πούμε, κάποιο ορίζοντα χρονικό? Θα έλεγα σε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια πιο σωματική δουλειά. Μ' αρέσει να τους λέω ότι θέλω να λείψουν 1-1,5 μήνα από τη δουλειά τους, ακόμα και αν έρθουν νωρίτερα και είναι καλύτερα. Θέλουμε καλύτερα ο ασθενής να πιστεύει ότι θα λείψει 1-1,5 μήνα από τη δουλειά του σε μια τέτοια επέμβαση και να εντυπωσιαστεί ευχάριστα να είναι καλά στις 20 μέρες, ναι, παρά να πιστεύει ότι θα είναι την άλλη μέρα καλά και ένας ελαφρύς πόνος να τον καταβάλει. Γι' αυτό λέμε λοιπόν χοντρικά 1-1,5 μήνα. Υπάρχουν ασθενείς που είναι ταχύτερα, υπάρχουν ασθενείς που είναι κοντύτερα. Επίσης, ένας ασθενής που είναι σε μια δουλειά γραφείου, που μπορεί να κάνει πράγματα από το υπολογιστή του, να πάρει τα mail, να πάρει τα τηλέφωνά του, μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα τις επόμενες μέρες στο σπίτι. Δεν υπάρχουν περιορισμός με το πόδι αυτό. Έχεις μια μαγκούρα, περπατάς, κάνεις τις ασκήσεις σου, μπορείς να πας και μέχρι το γραφείο σου, αν έχεις μια δική σου δουλειά, μέχρι το μαγαζί σου, να μην σταθείς πολλές ώρες όρθιος. Αλλά άμα έχεις μια πιο απαιτητική δουλειά, θα λέγαμε το πρώτο διάστημα που σας ανέφερα να απουσιάσει. Επειδή για πολύ κόσμο και ειδικά για τις κυρίες οι οποίες θα βάλουν και μια φούστα, το σημείο στο οποίο θα γίνει μια τομή θα αφήσει κάποια ουλή. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάποια πλαστική επανορθωτική στο δέρμα. Σε όλους μας τους ασθενείς κάνουμε πλαστική ραφή στο δέρμα και μένει μια ευθεία, το μήκος της οποίας είναι 3-4 δάχτυλα δικά μου. Είναι δηλαδή μια ελέγξιμη, χειρίσιμη τομή. Είναι κάτι που δεν μας έχει πει κανένας ότι του παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα νομίζω ότι είναι η στιγμή να δούμε συνολικά λοιπόν για ποιο λόγο και ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας μόνο διαμερισματικής λοιπόν αρθροπλαστικής. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ταχύτερη αποθεραπεία και αποκατάσταση. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα αυτό. Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος.
Οι ασθενείς από τη στιγμή που έχουν κάνει μια επέμβαση που έχει μικρότερες δομές, τραυματίζονται λιγότερες δομές, δεν τραυματίζεται ο τετρακέφαλος μυς, δεν πονάνε περισσότερο, πονάνε λιγότερο από το να κάνουν βαρύτερες επεμβάσεις και ο πόνος αυτός ελέγχεται με απλά φάρμακα από το στόμα. Μικρότερη απώλεια αίματος, αν και μιλήσετε βεβαίως για τομή και όχι για αρθροσκοπική ιατρική, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Η επέμβαση αυτή εμάς γίνεται με μια χρήση ενός ειδικού υλικού που λέγεται η ίσχυμος περίδηση. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τα ορθοπαιδικά χειρουργία των άκρων, όπως λέμε, ειδικά στο γόνατο, δεν έχουμε αιμορραγία γιατί έχουμε ένα ίσχυμο περίδεση. Και επειδή σας είπα ότι είναι μικρός ο χρόνος, κατά το διάστημα αυτό της μισής με 40 λεπτά, της μισής ώρας με 40 λεπτά που γίνεται η επέμβαση, δεν υπάρχει παρά μικρή αιμορραγία, απλά γιατί υπάρχει αυτή η ίσχυμος περίδεση. Δηλαδή, το πόδι σφίγγεται και δένεται. Όταν πλέον δεν μπορεί να αποκαλέσει κάποιο ζήτημα, υποθέτω όμως αυτό σε αυτό το διάστημα κανένα. Κάτι άλλο. Σε αυτό το διάστημα κανένα. Οπότε λοιπόν, παρότι είναι μια επέμβαση, είναι μια μίνι επέμβαση, μια τραυματική επέμβαση, γιατί πλέον έχουμε βρει τρόπους να φτάσουμε στο γόνατο που δεν κόβουμε πράγματα τα οποία ματώνουν, να το πω απλά. Οπότε μάλιστα, είναι μια πραγματικά, ποτέ δεν έχει ασθενής να κάνει με μονοδιαμερισματική μετάγγιση αίματος, να σας πω. Ποτέ. Μικρότερο χειρουργικό τραύμα, αν θέλετε να προσδιορίσετε λίγο την έκταση πάλι του τραύματος. Καλό είναι επίσης να μην ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και δεν είναι μια κοσμητική επέμβαση. Απλά για να έχουν μια ιδέα, οι ασθενείς είναι μερικά 3-4 δάχτυλα στην πρόσθετη επιφάνεια του γόνατος. Είναι κατάλληλη αυτή η επέμβαση για παχυσαρκά άτομα, δεδομένου το ότι όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα σάρκας γύρω από το γόνατο. Μέχρι το 2010 πιστεύαμε ότι υπάρχουν κάποιες σχετικές αντενδείξεις για τέτοιες επεμβάσεις. Μέχρι που το 2010 έγινε μια μεγάλη έρευνα αρχικά στη Δανία και μετά ακολουθήθηκε και από την Οξφόρδη, που δεν υπάρχουν αντενδείξεις ή παράγοντες που υπήρχαν παλιότερα, μίας εκ των οποίων ήταν και η παχυσαρκία. Οι παχύσαρκοι ασθενείς, δεν μιλάμε βέβαια για μια νοσογόνο παχυσαρκία, αλλά για έναν ασθενή παχύσαρκο, αν ισχύουν αυτά που είπαμε. Πόνο στην μία πλευρά, καλή κίνηση, υπάρχουν οι σύνδεσμοι, τα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι φυσιολογικά. Ναι, γίνεται και σε αυτούς τους ασθενείς. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Μειωμένο κίνδυνο λίμωξης. Μειωμένος κίνδυνος λίμωξης. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι μια κακή επιπλοκή στην ορθοπαιδική. Είναι κάτι που πολλές φορές το σκεφτόμαστε. Στη μονοδιαμερισματική αρθοπλαστική έχουμε μικρότερο ποσοστό περιεγχειρητικών λοιμώξεων από ότι στις μεγαλύτερες επεμβάσεις. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι μικρότερο το τραύμα. Μικρότερο διάστημα μέσα στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Μικρότερο το τραύμα, μικρότερη χειρουργική ώρα, μικρότερο το υλικό, μικρότερα το σοκ, το χειρουργικό στρες πάνω στο πόδι και μικρότερος και ο κίνδυνος. Υπαρκτός σε όλες τις επεμβάσεις, αλλά μικρότερος. Πιο περιορισμένος. Και περιορισμένος λοιπόν χρόνος νοσηλείας, αν θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες, δύο λόγια και γι' αυτό. Οι περισσότεροι ασθενείς, ειδικά αυτοί που έχουν κάνει τον προεγχειρητικό έλεγχο μια προθύστερη μέρα, μπορούν να έρθουν την ίδια ημέρα της επέμβασης νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο να κάνουν εισαγωγή και την ίδια ημέρα θα χειρουργηθούν. Ένας ασθενής. Μπορούν να φύγουν και την ίδια μέρα. Έχει γίνει και αυτό και σε χώρες όπου το κόστος της νοσηλείας έχει μελετηθεί. Στην Γαλλία συνέβαινε αυτό στα χέρια μας, απαιτεί ένα λίγο καλύτερο προγραμματισμό του ασθενή, έτσι ώστε φεύγοντας. Να μην περιμένει να πάρει τις οδηγίες ουσιαστικά, να το πω απλά, πρέπει ο ασθενής να είναι ενήμερος για το τι θα κάνει μετά, όχι ζαλισμένος από το χειρουργείο, αλλά να έχει ενημερωθεί τις προθύστερες μέρες. Διάβγεια και ναι, λοιπόν, ακριβώς, να είναι η κατάλληλη επιλογή του κατάλληλου ασθενή. Ένας ασθενής, ο οποίος είναι ένας νέος, ενημερωμένος ασθενής, έχουμε συζητήσει μαζί του, θα μπορούσε και το βράδυ, χωρίς άλλα προβλήματα υγείας και μια επέμβαση που πήγε άριστα προφανώς, θα μπορούσε να φύγει και το ίδιο βράδυ της επέμβασης. Και τέλος, μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Θέλετε λίγο να μας το σχολιάσετε, να καταλάβουμε. Αυτό θα σας το σχολιάσω τούμπαλιν. Θα πρέπει να σας πω, σε κάθε περίπτωση αρθροπλαστική στο γόνατο, αυτό που νοιάζει πολλές φορές στον ασθενή και είναι μια δυσάρεστη έκπληση όταν δεν συμβαίνει μετά, το να κουνάει πολύ το πόδι του. Δηλαδή το εύρος κίνησης να ανοίγει, να το πούμε απλά, και να κλείνει το πόδι του. Όταν έχεις μια επιτυχημένη επέμβαση, ο πιο σημαντικός παράγοντας για το μετεγχειρητικό εύρος κίνησης είναι το προεγχειρητικό εύρος κίνησης. Θέλω να πω και πάλι, δηλαδή, και να τονίσω ότι ένας ασθενής ο οποίος έρχεται σε ένα πολύ καθυστερημένο στάδιο μιας εγκατεστημένης αρθρίτιδας από χρόνια και δεν κουνάει πολύ το ποδαράκι του, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει σε μεγάλο εύρος κίνησης. Και θα πρέπει να ανατρέξει στα χρόνια που ήταν παλιά και ίσως έχασε χρόνο και κουνιόταν περισσότερο το πόδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος της κίνησης του γόνατος,
πριν την επέμβαση, μια επιτυχημένη επέμβαση θα αποδώσει και μεγάλο εύρος κίνησης μετά. Οι ασθενείς που έχουν μια μονοδιαμερισματική πετυχημένη αρθροπλαστική έχουν μεγαλύτερο εύρος κίνησης και τούτο διότι δεν παρεμβαίνουμε σε άλλες δομές, όπως στους πλαγίους συνδέσμους, στην επιγονατίδα και στους χέστους. Ένας ασθενής που θα έρθει μπορεί εκείνος να υποδείξει συσσαγωγικά πάντα την μέθοδο με την οποία θα ήθελε να εγχειριστεί, να υποβληθεί σε μια επέμβαση, δηλαδή να πει ότι εγώ γιατρέ προτιμώ να κάνω μονοδιαμερισματική, ακόμη και αν αυτό δεν προβλέπεται από την κλινική εικόνα του. Σίγουρα υπάρχουν κάποια όρια και κάποιοι ηθικοί κανονισμοί. Από την άλλη, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση, ειδικά στην Ελλάδα που οι ασθενείς είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, να έρχονται κάποιοι νεότεροι ασθενείς, πολύ καλά ενημερωμένοι ή ακόμα και μεγαλύτερη ηλικία, τολμώ να πω, που έχουν ακούσει για τέτοιες μεθόδους. Σε αυτούς τους ασθενείς, συμβαίνει σχεδόν σε ένα 15% των ασθενών που κάνουν μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, είναι ενήμεροι ότι να ξεκινήσουμε μέσα στο χειρουργείο, γιατί πάντοτε μέσα στο χειρουργείο ελέγχουμε όλους τους χώρους και αν είναι όντως καλός υποψήφιος για μονοδιαμερισματική, δηλαδή μέσα στο χειρουργείο κοιτάμε τα άλλα διαμερίσματα, κοιτάμε τους χιαστούς, κάνουμε κάποια προετοιμασία υπό αναισθησία του ασθενή και υπό αναισθησία του ασθενή, έτσι ώστε έχουμε στο πλωστάσιο μας δίπλα, δεν έχουμε μόνο τα μικρά αυτά υλικά, έχουμε όλα τα υλικά. Και τι θέλω να πω, ότι αν δούμε ότι υπάρχει βλάβη και έχουμε τη συνένεση του ασθενή και για τα υπόλοιπα κομμάτια, θα μπορούσαμε να κάνουμε την επέμβαση που του χρειάζεται. Μπορεί ο ασθενής δηλαδή να μας πει την προτίμησή του, θα σημειωθεί, θα κρατηθεί από εμάς, αλλά θα ακολουθηθούν οι ιατρικοί κανόνες και η οδοντολογία. Γιατί εμείς θέλουμε ένα ασθενή στο τέλος της επέμβασης να μην πονάει. Εμείς οι γιατροί δεν πουλάμε ούτε μόνο διαμερισματικές ούτε ολικές. Εμείς αυτό που θέλουμε ασθενής να μην πονάει ο ασθενής στο τέλος της επέμβασης. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ολοκληρωμένη εικόνα για την μονοδιαμερισματική ή, εν πάση περιπτώσει, να πούμε καλύτερα έτσι, για μια πιο μετρημένη επέμβαση όταν και όπου αυτό είναι εφικτό στην άρθρωση του γόνατος. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Σημασία στην μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος έχει η επιλογή ορθοπαιδικού χειρουργού με σημαντική εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση. Πρόκειται για δύο παράγοντες οι οποίοι διασφαλίζουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και παράλληλα τον χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών για τον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.